5η Μαρτίου 2022, στην αυγή του 3ου αιώνα της εθνικής μας ανεξαρτησίας, είμαστε υποχρεωμένοι να ανασύρουμε τις μνήμες όλων αυτών των ανθρώπων που αγωνιστήκαν ώστε η πατρίδα μας να είναι σήμερα μια ελεύθερη και δημοκρατική χώρα. Είμαστε όμως αναγκασμένοι να στρέψουμε το βλέμμα μας και σε αυτό που συμβαίνει σε μια άλλη γωνιά της Ευρώπης, με έναν πόλεμο με πολύ οδυνηρές συνέπειες και με έναν προβληματισμό που πρέπει να εγείρεται από όλους και να δημιουργεί ενότητα σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις χώρες, ώστε φαινόμενα όπως αυτά που ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να αποφεύγονται, όπως και οι συνέπειές τους. Γιορτή της Ελλάδας, γιορτή του έθνους, αλλά και γιορτή της χριστιανοσύνης. Όλα αυτά τα χρόνια η πατρίδα μας, μαζί με τη θρησκευτική μας πίστη, έχουν πορευτεί δίνοντας ένα σταθερό μήνυμα ότι είμαστε εδώ προκειμένου να την υπερασπιζόμαστε, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και να στηρίζουμε την κοινωνία με κάθε τρόπο. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Θεοτόκου σήμερα τιμούμε την Παναγία μας και την παρακαλούμε να μας οδηγεί, να μας προστατεύει και να μας βοηθάει. Ευαγγελισμός και του έθνους μας σήμερα. Τιμούμε και δοξάζουμε τους ήρωες του Ιουσιαίνα και ανασύρουμε τα μνήματα τα οποία επαναπροσδιορίζουμε στην κοινωνία μας για την ελευθερία, για την δημοκρατία, για την ειρήνη, για την πρόοδο. Καλούμαστε να γράψουμε τις δικές μας σελίδες δόξης ως ατάξη για πρόοδο των πρόοδων. Να θυμόμαστε πάντα ότι με ομόνια και με ενότητα να θυμόμαστε πάντα ότι η ελευθερία, οι αρχές και όλα όσα αρμόζουν σε εμάς, με συνεχή αγώνα και με δεδομένα. Σήμερα δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στα γεγονότα που συμβαίνουν στην Ουκρανία, να ευχηθούμε να προκαλέψει η λογική, να ευχηθούμε να δούμε τα θάματα ποια είναι η πρόοδος του κόσμου προς αυτή την κατεύθυνση να πορευτούμε όλοι. Για τον ελληνισμό και την ορθοδοξία. Γνωρίζουμε σήμερα από την Παναγία και τιμούμε όλους αυτούς που πολέμησαν για την δικιά μας ελευθερία. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας παραμένει ζωντανό και πιο επίκαιρο από ποτέ. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει τα εδάφη της και θα το κάνει με επιτυχία. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.